Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Ελεύθερων το Εύψυχον στο τηλεοπτικό κρυφό σχολείο των Ελλήνων την Οδύσσια. Το θέμα μας σήμερα είναι εθνική κυριαρχία, ένοπλες δυνάμεις, εθνική ασφάλεια. Και αν μας το επιτρέψει ο χρόνος, θα μιλήσουμε και λίγο για τους πνευματικούς μας ηγέτες και πώς διαχειρίζονται την κάθε περίοδο της κρίσεως, την σχέση τους με τον λαό και με αυτά τα οποία αυτός υφίσταται. Είχαμε τις προάλλες το γεγονός εκείνο με την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στον ενέργειο χώρο της Συρίας εκ μέρους της γείτονος Τουρκίας, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε παραβιάσει κατά δεν ξέρω πόσα μέτρα ή μίλια τον ενέργειο χώρο της. Είδαμε δηλαδή πώς αντέδρασε η Τουρκία σε μια πιθανή παραβίαση, γιατί όπως απεδείχθηκε των υστέρων δεν ήταν καν παραβίαση του ενέργειου χώρου. Είχαμε το άλλο πρόσφατο γεγονός με το πώς διαχειρίστηκε ο Ιρανικός στρατός την παραβίαση από τους Αμερικανούς πεζοναύτες του εδάφους του. Και βλέπουμε και πώς αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τις τελευταίες δεκαετίες κάθε παραβίαση που γίνεται σε καθημερινή βάση και μάλιστα με έναν αριθμό ο οποίος είναι απαγορευτικός του ενέργειου χώρου και βεβαίως και του θαλασσίου και δεν ξέρουμε και αν υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν γίνει παραβιάσεις από ξηράς. Βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται από μεριάς πολιτικής ηγεσίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι είναι οι φύλακες ουσιαστικώς της εθνικής ασφαλείας αυτών των περιστάσεων. Για να συζητήσουμε και να ενβαθύνουμε σε όλα αυτά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι, τον είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τον κύριο Ιωάννη Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και ερευνητής. Κύριε Λαμπρόπουλε, σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασιλιάδη για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνετε. Να είστε καλά. Και την ευκαιρία που δίνουμε στους συμπατριώτες μας να έχουμε και μια διαφορετική ενημέρωση και να αναλύουμε τα πράγματα και τα γεγονότα με μια διαφορετική σκοπιά. Ακριβώς. Από τη σκοπιά η οποία είναι, θα έλεγα, απαγορευμένη στα συστημικά μέσα μαζικής ενημερώσεως. Να μην το συζητήσουμε, δεν χρειάζεται σχόλιο κανένα. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός πλέον έχει οριμάσει πάρα πολύ και έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτά είναι. Τα έχει αποδειχθεί. Όχι, τα έχει αποδειχθεί με την έννοια ότι τα γνωρίζει πλέον και γνωρίζει την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει σε αυτά τα μέσα ενημέρωση σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μπούμε στο πρώτο θέμα, αυτό το της εθνικής ασφαλείας, της εθνικής κυριαρχίας και των όπλων δυνάμεων και του ρόλου των οποίων παίζουν αυτές και πώς συνδέεται με τις επιλογές της πνευματικής ηγεσίας, κύριε Λαμπρόπουλε. Άνοιξαμε ένα τεράστιο θέμα και όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, στη χώρα συμβαίνουν τραγελαφικά και περίεργα πράγματα, πρωτόγνωρα στον πλανήτη. Ακόμα και αυτή η παραχώρηση που έχουμε δώσει της εθνικής κυριαρχίας στη γείτονα Τουρκία, που χρόνια έχει αυτή την παραβατική συμπεριφορά απέναντι στη χώρα, δεν είναι φυσιολογική και δεν συμβαίνει σε κανένα μα σε κανένα κράτος του κόσμου. Όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, μόνο για τα πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία και στο Ιράν. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Στα σύνορα μεταξύ Κίνας ή Ιαπωνίας, μεταξύ Φιλανδίας, Ρωσίας, αλλά βλέπετε ότι πουθενά μα πουθενά καμία στρατιωτική μηχανή του κόσμου δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τίποτα σε κάποιον τον οποίον θεωρεί αντίπαλο.
Είμαστε η εξαίρεση. Δηλαδή. Υπερασπίζονται. Είναι η εξαίρεση, έτσι. Σας είπα, συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Πρωτοφανή, πρωτόγνωρα. Αν και πρώτη φορά. Να υπάρχει αυτή η δουλικότητα απέναντι σε εχθρικές δυνάμεις που επιβουλεύονται την εθνική μας κυριαρχία. Ανεξάρτητα αν λέγεται εδαφική, εναέρια ή θαλάσσια. Έχουν σύνορα οι χώρες. Έχουν σύνορα. Διέπονται από διεθνείς κανόνες και είναι με διεθνή σύνορα η χώρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο ΝΑΤΟ δεν είναι. Με ανατολικά τουλάχιστον θαλάσσια σύνορα δεν είναι. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Δεν είναι δυνατόν οι στρατιωτικοί να ελέγχονται ή να παίρνουν διαταγές από τους πολιτικούς. Ο στρατιωτικός, ο στρατός, έχει έναν άλλο ρόλο. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που θα αντιμετωπίσει τον εχθρό τον επιτιθέμενο, να πάρει ένα τηλέφωνο τον υπουργό και να πει συγγνώμη κύριε υπουργέ, εδώ έχω μια επέμβαση στρατιωτική, τι πρέπει να κάνω, να αντιμετωπίσω ή να μην αντιμετωπίσω. Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Έχει κανόνες εμπλοκή λοιπόν ο στρατός για να κοιμάται ήσυχος με λίγα λόγια ο Έλληνας. Μπορούμε να κατηγορούμε τον Έλληνα γιατί η τουρκική φρεγάτα έφτασε μέχρι το Σούνιο, παραβιάζοντας ό,τι έχει και δεν έχει. Έτσι. Για ποιο λόγο κυκλοφορεί άνεξα, ελεύθερη στα 3 μίλια γύρω από τη Σκύρο, στο στρατηγικότατο αεροδρόμιο μας, καταγράφοντας οτιδήποτε έχουμε παράκτιους, εξωσέτ, όπλα κλπ. Γιατί όλα αυτά τα σύγχρονες φρεγάτες έχουν οπλικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, που είναι το βασικότερο σήμερα. Στον ηλεκτρονικό πόλεμο βασίζεται ο σημερινός πόλεμος, δεν έχουν σχέση με τα όπλα παλαιού τύπου. Για ποιο λόγο έχουμε παραχωρήσει τόσο μεγάλη ελευθερία στον εχθρό, σε αποδεδειγμένα εχθρό που επιβουλεύεται. Για ποιο λόγο το παραχωρούμε. Εντολές πολιτικές. Αποδεδειγμένα εχθρό. Πολύ σωστά το σημειώνετε. Και έχουμε το παράδειγμα του Ηλιάκη, έτσι. Το οποίο δολοφόνησαν εμψυχρό. Εμψυχρό δολοφονία. Και πάνω από ελληνικό εναέριο χώρο, έτσι. Ελληνικό εναέριο χώρο. Δολοφόνησαν εμψυχρό ένα Έλληνα πιλότο. Ναι, ήταν εμπλοκή καθαρή. Τον Ηλιάκη τον στόχευσε, ο Ηλιάκης δεν φοβήθηκε. Πήκε κάτω γιατί υπήρχε, τότε φωτογράφιζαν την 126η Σμηναρχία Μάχη, στην οποία οι προδότες σήμερα την έκλεισαν. Στην Κρήτη. Ναι. Από τότε που εγκαταστάθηκαν οι 300 σε αυτό το συγκεκριμένο, ήταν στόχος των Τούρκων πάρα πολύ. Και πήγαιναν με κατασκοπευτικά συστήματα πάνω σε μαχητικό, σε F4 ήτανε. Και γνωρίζοντας το Ηλιάκης πήγε από κάτω. Το F4. Κάθισε πιο πίσω του ο Τούρκος, δεν περίμενε όμως ότι τον εγκλώβησε και ο Έλληνας, το δεύτερος Έλληνας πιλότος που ήταν μαζί με τον Ηλιάκη, στόχευσε από πίσω από τον Τούρκο. Ο Τούρκος μίλησε με τον άλλον, έριξε και αμέσως έκανε στροφή για να φύγει. Γι' αυτό και τον Ηλιάκη τον πέτυχε και τον σκότωσε. Δεν μου λέτε, αυτός ο οποίος σκότωσε τον Ηλιάκη, είχε ζητήσει άδεια από τον υπουργό τότε, από τον πρωθυπουργό. Πήρε δηλαδή το ασήμαντο και λέει: Είμαι εδώ, ξέρω, μου δίνεις άδεια, να εμπλακώ. Τι γίνεται. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά αν πήρε, ήταν θετική η ρίχτου. Ναι. Που δεν ήταν και στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Πολύ περισσότερο. Φυσικά και αυτό είναι ψυχρό δολοφονία. Απλά μπορεί να είπε ότι παρενοχλεί το δικό μας το αεροσκάφος στο να βγάλει φωτογραφίες. Και γιατί δεν συζητήμασταν κάποια χαμόγελα, νομίζω, των πολιτικών των δικών μας, έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια περίεργη συμπεριφορά. Χάρηκαν λίγο με τη δολοφονία. Πολύ περίεργη συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή, να φτάσουμε στο σημείο πλέον να επιβάλλουμε και για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αν για κάτι ήταν υπερήφανος και είναι αυτός ο Έλληνας, σήμερα είναι οι ένοπλες δυνάμεις του. Τώρα, λέτε να είναι υπερήφανος για τους καταδρομείς μας, για τους βατραχανθρώπους μας, καλό θα είναι όμως να είμαστε υπερηφανοί για όλο το σώμα. Πολύ σωστά το λέτε.
Έχει κανόνες εμπλοκής ο στρατός της κάθε χώρας. Προασπίζεται κάποια το στρατό, σίγουρα δεν τον έχεις για καιρό, τον έχεις για καιρό πολέμου. Εκεί φανερώνει τι ακριβώς έχει διδαχτεί και τι εκπαίδευση έχει. Έτσι. Αλλά και εν καιρό ειρήνης έχει το ρόλο του. Όπως το φανταράκι στην τελευταία σκοπιά που μπορεί να είναι στον Εύρο, την ώρα της σκοπιάς, αν δει κάποιον Τούρκο οπλισμένο να του έρχεται, θα του πει ένα αλτισί, δύο αλτισί, δεν σταμάτησε την τρίτη, την έφαγε. Έτσι. Έχει κανόνες εμπλοκής. Εκτός αν έχουν αλλάξει εντολές και έτσι. Δεν περιμένει. Φανταστείτε την ώρα εκείνη να πρέπει. Ο σκοπός να πάρει τηλέφωνο τον διοικητή και ο διοικητής να πάρει τηλέφωνο τον αρχηγό στο Πεντάγωνο και ο αρχηγός στο Πεντάγωνο στον υπουργό. Και ο υπουργός στον υπουργό. Ναι, και τι ακριβώς θα κάνουμε τώρα. Θα τον έχουν τελειώσει τον σκοπό μέχρι τότε, μέχρι να γίνουν αυτά. Και όμως βλέπετε ότι αυτά ισχύουν στα θαλάσσια σύνορα της χώρας και στα ενέαρια σύνορα της χώρας. Και δείχνουμε ότι έχουμε παραδώσει τα πάντα. Και έχει γίνει κατεστημένο πλέον, έτσι. Σαφώς έγινε κατεστημένο. Δεδομένο, δηλαδή, που θεωρεί ο Έλληνας, ο απλός Έλληνας θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί ο Τούρκος να κάνει τη βόλτα του στο Αιγαίο, στο ελληνικό Αιγαίο, έτσι, να μπαίνει όποτε θέλει, οπλισμένος, ως εκ των πλήστων, και να γίνει. Δεν παίρνουν αρκετά οπλισμένα, δεν είναι όλα οπλισμένα, αλλά. Ειδικά τα οπλισμένα, από την ώρα που γίνεται αναγνώριση ότι είναι οπλισμένο, έχει κανόνες εμπλοκής αμέσως. Δεν είναι ότι έχασε το δρόμο του. Βλέπει κάποιος αν είναι οπλισμένος ή όχι, αν έρχεται τα χέρια ψηλά, αν έρχεται πώς. Οπότε στα οπλισμένα έχει κανόνες εμπλοκής. Έχει κυκλοφορήσει μία είδηση τώρα τις τελευταίες εβδομάδες ότι μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους, ότι δεν τολμάει να απογειωθεί τουρκικό αεροπλάνο από κανένα αεροδρόμιο, ναυτικό αεροπλάνο, από κανένα αεροδρόμιο της Τουρκίας. Διότι με το που απογειώνονται, λέει, εγκλωβίζονται αμέσως από τα ρωσικά πλοία τα οποία πλέον στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Αληθεύει αυτή την πληροφορία. Ακούστε, το να μην πετάνε αεροπλάνα τουρκικά πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο το θεωρώ τραβηγμένο. Δηλαδή, οι δυνατότητες αυτές ισχύουν. Η εμβέλεια των ρωσικών S-300 και από τη Συρία που έχουν βάλει και τους S-400 και από το Αιγαίο αν υπάρχουν πλοία. Και οι S-400 πλέον τώρα. Ναι. Έτσι, είναι πολύ προηγμένοι σε σχέση με τους. Έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια και πιθανόν να μπορούν να εγκλωβίσουν με την απογείωση κάποιο στόχο. Ακόμα και πάνω και από τουρκικό. Ναι. Ο πιλότος αντιλαμβάνεται αν είναι εγκλωβισμένος ή όχι. Από το σήμα του ραντάρ. Από εκεί και πέρα εξαρτάται στον ίδιο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να χτυπήσει τουρκικό αεροσκάφος πάνω από τουρκικό εναέριο χώρο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι εκτεθειμένη. Θα είναι εκτεθειμένη. Το ότι μπορεί αυτό τους έχει φοβήσει στις εξόδους προς το Αιγαίο, στο διεθνή χώρο, εκεί μπορεί να το εγκλωβίσει και εκεί μπορεί να φοβάται. Το θέμα είναι, περιμέναμε τη Ρωσία να μας προστατεύσει από τις παραβιάσεις των Τούρκων. Θέλαμε κάποιον δηλαδή άλλον τρίτο να μας φυλάξει, δεν μπορούσαμε από μόνοι μας, δηλαδή να Ρωσία κάνουμε τα αυτονόητα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Δεν και, θέλουμε. Και, ναι. Αυτή έχει υπάρξει συγκεκριμένη εκεί πέρα πάνω στα. Σας λέω πρωτόγνωρα πράγματα. Πρωτόγνωρα πράγματα για αυτή τη χώρα. Ναι. Είδαμε ότι όταν υπάρχει ένα πατριωτικό συνέστημα, άνθρωπος σήμερα να έχει ένα πατριωτικό συνέστημα μέσα στις ενόπλες δυνάμεις, είδαμε ότι. Θέλω να το καταπνίξω. Πνίγεται. Κάθεται ή φεύγει στην περίπτωση του Αθανασίου Τσακάλι, που κατήγγειλε κάποια πράγματα στο πολεμικό ναυτικό και αντί να έχουν τις συνέπειες οι καταγγελόμενοι, τις συνέπειες είχε ο καταγγέλων. Σήμερα το ίδιο ισχύει σε όλα τα κλιμάκια και λυπάμαι πραγματικά, πραγματικά λυπάμαι. Γιατί αυτός ο ένδοξος ελληνικός στρατός και αυτά τα σώματα που σε όλες τις ασκήσεις στον κόσμο και όπου συμμετέχουν πρώτοι, να έχουμε μια τέτοια
συμπεριφορά που δεν μας τιμά. Δεν τιμά τους πιλότους μας, δεν τιμά τους αρχηγούς μας, δεν τιμά το σώμα. Δεν τιμά την αεροπορία μας. Για ποιο λόγο? Επειδή υπακούνε τις εντολές των πολιτικών. Και έχω ακούσει λοιπόν κάποιον να λέει ότι εν καιρό ειρήνης τις εντολές τις έχουν οι πολιτικοί. Εν καιρό ειρήνης, την ώρα που τον βλέπεις τον άλλο οπλισμένο, δεν μπορείς να περιμένεις να πάρεις τηλέφωνο τον υπουργό αν κοιμάται μέσα στις 12 η ώρα τη νύχτα ή στη μία, όταν ο άλλος μπαίνει επιθετικός, οπλισμένος. Τι περιμένεις? Πρώτα θα βομβαρδίσεις δηλαδή το νησί σου. Συγγνώμη, θεωρούμε ότι υπάρχει κατάσταση ειρήνης όταν παραβιάζει τα σύνορά σου ο άλλος οπλισμένος? Πού είναι η ειρήνη? Ναι, για παραβίαση είναι οπλισμένος, αλλά έχει διαθέσεις εχθρικές. Η διάθεσή του είναι, είναι εχθρική, η διάθεσή του είναι εχθρική, απλά περιμένεις πότε θα σου θα επιτεθεί. Άρα είναι εν δυνάμει πολεμική ενέργεια. Γιατί πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε τον πολιτικό, τον πολιτικάντη, όπως ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσει το εκάστοτε κρίσιμο θέμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε κάνει μια άτυπη παραχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας στον καθένα. Να έρχονται τα πλοία τους μέχρι το Σούνιο, να αλωνίζουν μέχρι στο Αιγαίο, και αν το κάνει ένας δικός μας κάτι τέτοιο. Θυμάστε την περίπτωση με το υποβρύχιο, το τουρκικό. Στο έξω από τη Γκάριστο, κάπου εκεί πέρα, το οποίο το εγκλώβησαν δύο ελικόπτερα μας, ναι, τα οποία είχαν ευχή για ευχή άσκηση ρουτίνας, περιπολή ρουτίνας από το Κοτρώνι που είναι στο Μαραθώνα, που είναι η βάση και των ελικόπτερων, και πιάσανε τα σόναρ το υποβρύχιο. Και μιλάνε με το αυτό και λέει, πέρα έχουν τουρκικό υποβρύχιο, το οποίο λέει παρανόμως βρίσκεται λίγο έξω από την Γκάριστο, δεν κάνει αυτή τη διέλευση, δηλαδή δεν είναι, πρέπει να είναι πάλι, δεν είναι καθοθυσμένο, έτσι. Το μπλοκάρουν με τα οπλικά του συστήματα, περιμένουν εντολές και οι εντολές είναι οι εξής. Έχει χαθεί, βοηθήστε τον να διαφύγει και να γυρίσει πίσω στη... Κατάλαβα. Ναι, δεν είναι. Ναι, για φρικτά πράγματα, δηλαδή. Αστειότητες. Γελιότητες πολιτικές. Αστειότητες. Χάθηκε. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι να. Και ήθελα να ξέρω την ψυχολογία αυτών των παιδιών, τα οποία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, έτσι. Όλοι σωστά τα έχουν εξαιρέτως. Την ψυχολογία τους, πώς αισθάνονται όταν τους προδίδουν σε καθημερινή βάση οι πολιτικοί. Τους προδίδουν, στην ολεξία τους προδίδουν. Σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλα αυτά τα νέα παιδιά, σε αυτούς που έχουν ακόμα πατριωτικό συνέστημα μέσα τους και αγαπάνε την πατρίδα. Και που είναι οι περισσότεροι, έτσι. Σαφώς είναι οι περισσότεροι. Σαφώς είναι οι περισσότεροι. Μεγάλη πλειοψηφία είναι, έτσι. Να τους θυμίσουμε. Είναι ένθικος ο πατριωτισμός στο DNA του Έλληνα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να μας. Ότι και το. Πίσω ότι ισχύει το αντίθετο. Όσο και αν θέλουν να μας πούνε ότι ισχύει το αντίθετο. Είναι, απλά ακόμα δεν μας έχουν τσιμπήσει. Έτσι. Δεν μας έχουν τσιμπήσει. Στο χάιδι μας. Παρακολουθούμε, βλέπουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημαίνουμε αυτά τα οποία βλέπουμε, τα οποία δεν μας αρέσουν. Δηλαδή τόσο ανεξέλεγκτη παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας και τόσο. Ναι, δεν περιμένουμε για να το δείξουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν περιμένουμε τι. Πότε θα μας τσιμπήσουν. Πότε θα δεχτούμε το πρώτο βλήμα, πότε θα δεχτούμε την πρώτη σφαίρα, αυτό περιμένουμε να μας ξυπνήσει. Δεν ξέρω. Αλλά θα πρέπει. Με τον Λιλιάκη ξύπνησε κανείς. Με τον Βλαχάκη, τον Καραθανάση και τον Βελοπούλου ξύπνησε κανείς. Οι εντολές που. Τρώμε χαστούκια, το ένα πίσω από τα άλλα και τίποτα δεν αλλάζει με όλα. Ναι, είναι μεμονωμένο. Πόσα παλικάρια έχουμε χάσει από αυτόν τον ακίνητο πόλεμο πάνω από το Αιγαίο. Και τι έγινε, ποιο ξύπνησε. Δεν είναι, είναι οι εντολές τέτοιες. Ναι, ακριβώς. Και πρέπει όμως να επισημάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο όρκος προς την πατρίδα ξεκινάει πρώτα να φυλά το πίστη στην πατρίδα. Έτσι.
υπακοή στο Σύνταγμα τους νόμους και στις αντολές των ανωτέρων μου. Όταν εκεί υπάρχει μπέρδεμα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μπέρδεμα. Το υπακοή στους ανωτέρους μου δεν σημαίνει ότι αν ο ανώτερος είναι προδότης και μου δώσει μια εντολή προδοσίας. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ότι υπάρχει ιεράρχηση των αξιών. Βέβαια, υπάρχει ιεράρχηση των αξιών. Στον και το πρώτο είναι η πίστη στην πατρίδα. Το τρίτο. Έτσι. Όταν παραβιάζονται τα από κάτω. Όταν παραβιάζεται το πρώτο. Δεν μπορεί να υπακούσει από κάτω. Έτσι. Δεν μπορεί να έρχεται διαταγή προδοσίας της χώρας. Έρχεται ο εχθρός οπλισμένος να μπει μέσα. Άστον, μωρέ, δεν πειράζει. Αυτή είναι η διαταγή προδοσίας. Να αφήσω τον εχθρό οπλισμένο να μπει μέσα. Εκεί δεν υπακούω. Γιατί υπερτερεί το πίστην στην πατρίδα. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν οι περισσότεροι και να κοιτάξουν και να διαβάσουν την ιστορία μας, δεν θα είχαμε στη χώρα το έπος του 40, αν είχε υπακούσει ο αντιστράτηγος της 8ης Μεραρχίας, Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, στην εντολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού και στον Παπάγο, που του είπε υποχώρησε και φτιάξε γραμμή άμυνα στον Αχελό. Είπε, δεν υποχωρώ, παραμένω στα σύνορα και κρατάω καλπάκι. Και αυτό μας έφερε το έπος. Αυτό δημιούργησε το έπος. Θα είχε αλλάξει όλη η ιστορία. Επειδή ο ένας άνθρωπος δεν υπάρχει στην διαταγή προδοσίας. Τι μου λέτε, φαντάζομαι θα έχουν τα σχολικά βιβλία εκτενή ανάλυση για τον Κατσιμήτρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Αν δεν κάνουμε κρυφό σχολείο, δεν θα μάθουν και δεν θα διδαχθούν τα παιδιά μας τίποτα. Όχι μόνο δεν έχουν εκτενή ανάλυση, προσπαθούν και οποιοδήποτε σημείο της ιστορίας αναφέρει για την Επανάσταση του 1821, για τους ήρωες του 1821, οτιδήποτε υπάρχει που θυμίζει η Ελλάδα και ηρωισμό και έπος, πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει. Σοβελίζονται τα πάντα. Αν προσέξατε, εμείς έχουμε ονομάσει το σταθμό τηλεοπτικό κρυφό σχολείο. Έτσι ακριβώς. Και πρέπει όμως εκτός από το... εκτός από την ώρα της τηλεθέασης που μπορεί να πούμε κάποια πράγματα, από εκεί και πέρα να τα πάρει ο καθένας και να τα κάνει κτήμα του, καταρχήν στο παιδί του. Έτσι. Καταρχήν στο παιδί του. Να πάρει να διαβάσει κάποια πράγματα για την ιστορία του 40, τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε. Να διδάσκουμε στα παιδιά μας την ιστορία των Ελλήνων, τον ηρωισμό των Ελλήνων, να περνάει μέσα από αυτό. Αλλά διαβάζοντας την ιστορία, να αντιλαμβανόμαστε και να διακρίνουμε και τους κινδύνους και τις παγίδες που μας έχουν βάλει μέσα στο πέρας της ιστορίας, πώς και με ποιους τρόπους πήγαιναν να παγιδέψουν αυτή τη χώρα, ώστε να μπορούμε να μην ξαναπέσουμε σε αυτές τις παγίδες. Και αυτό, κύριε Ραβόπλη, οφείλεται στους γονείς κυρίως και σε ελαχίστους δασκάλους. Εφόσον βλέπουμε. Οι οποίοι βλέπουν πως έχει κατάσταση και κάνουν την αντίστασή τους, είναι ελάχιστη, είναι αμελητέο ποσοστό. Εφόσον βλέπουμε το δόλο ο οποίος υπάρχει. Έτσι. Στο σύστημα της εκπαίδευσης των Ελλήνων, που ξεκινάει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο ποιοι γράφουν βιβλία για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με ποιο τρόπο τα γράφουν. Εφόσον βλέπουμε αυτό το πόλεμο που γίνεται, θέλουν να σβήσουν την ιστορία. Υπάρχει επίσημη δήλωση, η οποία κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και λέει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ελέγχεται ευθέως από τη Μασονία. Ξέρω, ο πρώτος που το είπε αυτό δημόσια σε ραδιοφωνική εκπομπή είναι ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός. Ακριβώς. Αυτός είναι. Αυτόν εννοούσα. Το είχε πει δημόσια. Ναι. Όταν προκειμένου να του είχαν ζητήσει να γράψει κάποιο βιβλίο, είχε κάνει μία αναφορά μες στο βιβλίο που έγραφε για τη Μασονία και του το γύρισαν πίσω και του είπαν ότι έχουμε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μασόνους οι οποίοι αντιδρούν με αυτό και δεν θέλουν να γραφτεί. Έτσι. Ελέγχεται. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτοί είπαμε θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δική μας. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περνάει. Αυτό θα περνάει, ναι. Έτσι.
δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία γίνονται εις βάρος μας. Και πρέπει να αντιδράσουν οπωσδήποτε και δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, όπου υπάρχουν και όπου έχουν μείνει. Γιατί, τι να σας πω τώρα, ότι μίλησα και πέρυσι και πρόπερσι που είχα παιδί στο δημοτικό σχολείο για κάποια φαινόμενα που δεν μου άρεσαν. Τους είπα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο κάνετε, αυτό το οποίο διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο, είναι και αντιπαιδαγωγικό και αντεθνικό. Να πω μια πιο βαθιά λέξη, προδοσία. Ναι, να μην, δεν το είπα έτσι. Γιατί το κάνετε? Το αντιλαμβάνεστε? Το αντιλαμβανόμαστε, το γνωρίζουμε. Και το κάνουμε όμως τώρα, θα. Αν δεν το κάνουμε, επειδή είναι η εντολή... Θα μας απολύσουν. Είναι η εντολή της ύλης που πρέπει να διδαχτεί και πρέπει να γίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή, αν σας πληρώνανε, λέω, για να δηλητηριάζετε τα παιδιά, θα τα δηλητηριάζατε? Γιατί θα τους απέλυαν να δεν το έκανα. Αυτή τη στιγμή με τον τρόπο αυτό δηλητηριάζουμε τις ψυχές τους. Έτσι, δηλητηριάζουμε... έτσι το πνεύμα τους. Έτσι ακριβώς. Γιατί το επιτρέπουμε? Κι όμως, υπάρχουν και λαβλόπουλε δάσκαλοι, οι οποίοι αυτά τα οποία δίνει το Υπουργείο Παιδείας και τους αναγκάζει να, εξαναγκάζει να διδάξουν, τα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και έχουν δικά τους βιβλία και διδάσκουν τα παιδιά στην τάξη. Υπάρχουν τέτοιοι, ελάχιστοι βεβαίως, αλλά υπάρχουν. Ας παραδειγματιστούν οι πολλοί από αυτό. Ξέρετε, αν το κάνουν όλοι αυτό, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Τελείωσε. Είναι δύσκολα πράγματα όμως αυτά. Είναι δύσκολα πράγματα. Το βιώνουμε... Θα ήταν το ιδανικό αυτό, αλλά... Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και πρέπει να πάρουμε κάποια πράγματα στα χέρια μας, στο σημείο που μπορούμε. Σε αυτό που μπορούμε, ας τα πάρουμε λίγο στα χέρια μας. Και μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα στα χέρια μας. Λοιπόν, επιστρέψουμε στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων, φύγαμε λίγο με, με τα βιβλία. Απλώς ήταν αφορμή η ιστορία, έτσι, ναι, ναι. Που... Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, πώς... ποια είναι η σχέση τώρα που υπάρχει της στρατιωτικής ηγεσίας με την πολιτική, με άλλους κύκλους ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το... Δεν ξέρω, ο στρατός... Αυτή η σχέση, τι γίνεται, δηλαδή. Ο στρατός... Για τον ελληνικό στρατό, γιατί είναι, για να συμβαίνουν όλα αυτά τα... Είναι ανεξάρτητος. Είναι μια ανεξάρτη, ένας ανεξάρτητος θεσμός, στον οποίο άρχει όχι η κυβέρνηση, αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, είχαν χρέος, διότι ο στρατός, ξέρετε, είναι και θεματοφύλακας της Δημοκρατίας και του Συντάγματος. Ακριβώς. Εν καιρό ειρήνης, είναι ένας θεματοφύλακας του πολιτεύματος της χώρας. Την ώρα και τη στιγμή που είδαν ότι ανετράπη η λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος, του όχι του δημοψηφίσματος που έγινε ναι, εκείνη την ώρα καταλαβαίνει ο καθένας ότι εδώ ανατρέπεται το πολίτευμα της χώρας. Εκείνη την ώρα πρέπει να λειτουργήσει ο στρατός ως θεματοφύλακας και να παρουσιαστούν οι υψηλόβαθμοι των ενόπλων δυνάμεων στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι ο φυσικός τους προϊστάμενος, και να τους πει: κύριε πρόεδρε, εδώ έχουμε παραβίαση του συντάγματος, πρέπει να επέμβετε. Δεν μπορεί να κάνει όποιος θέλει ό,τι θέλει. Υπάρχουν αρχές και πάνω από τη Βουλή υπάρχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπορεί να επέμβει. Λοιπόν, ο στρατός στην περίοδο ειρήνης λειτουργεί και ως θεματοφύλακας του πολιτεύματος. Ούτε αυτό συνέβη. Γιατί? Το γιατί. Σαφώς φαίνεται ότι υπάρχει έλεγχος μεγάλος. Οι αρχηγοί οι οποίοι πρέπει να επέμβουν και θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την επίσκεψη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όφυλαν. Θεματοφύλακες του Συντάγματος. Ακριβώς. Πίστην στην πατρίδα. Ακούει στο Σύνταγμα τους νόμους που διαφυλάσσουν από εκεί και πέρα. Έτσι. Φαίνεται ότι με τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται τα άτομα στην εξουσία της πολιτικής, ποιος θα γίνει υπουργός, ποιος θα γίνει υφυπουργός, ποιος θα πάρει αυτή τη θέση, αυτόν τον οργανισμό, ποιοι θα τοποθετηθούν, με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται και ανεβαίνουν στην ιεραρχία του σώματος του στρατού και η αρχηγή. Αυτό δείχνει. Και λυπηρό, συμβαίνει κάτι. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει.
Έχω παράδειγμα από πολύ, πολύ δυνατό πατριώτη, ο οποίος μέχρι ταξίαρχος έφτασε και αποστρατεύτηκε, δεν ανέβηκε ιεραρχικά. Τη στιγμή που ήταν να ανέβει, αποστρατεύτηκε και ανέβηκαν άλλοι. Προωθούνται άλλοι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αν δεν αλλάξει, τουλάχιστον οι λίγο χαμηλότεροι ας γνωρίζουν το τι συμβαίνει λίγο πιο πάνω, ώστε την ώρα και τη στιγμή που θα πάρουν μια εντολή προδοσίας, ας ξέρουν ότι δεν πρέπει να υπακούσουν την εντολή προδοσίας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πίστη στην πατρίδα. Να μην σας πω τώρα ότι ο στρατός μας, η δύναμη του στρατού μας, η αποτρεπτική δύναμη που είχε αυτός ο ελληνικός στρατός πριν μια πενταετία, εξαετία, εφταετία, έχει μειωθεί στο 50%. Σε υλικές υποδομές, σε αχρηστία αρμάτων μάχης, να σας πω, έχουμε καταντήσει ολόκληρες ταξιαρχίες αρμάτων μάχης παλιοσίδερα. Πόσα απάτσι είναι σε αχρηστία από έλλειψη ανταλλακτικών, πόσα προσπαθούν να κάνουν ανταλλακτικά για να πετάξουν κάποια άλλα, από τα 45 που είχαμε ζήτημα να είναι υπηρεσιακά, άμεσα επιχειρησιακά, 17-18 ελικόπτερα. Αυτά τι είναι? Σε μια χώρα που είμαστε κυριευμένοι γύρω-γύρω, γεμάτοι εχθρούς, έχουμε κανένα φίλο δίπλα μας? Έχουμε κανέναν γύρω μας να μην προσπαθεί να πάρει κάτι από εμάς? Ούτε ένα. Ούτε ένα. Και η στάση, λοιπόν, ποια είναι η στάση? Η δική μας, τι ακριβώς γίνεται? Τι ακριβώς περιμένουμε, δηλαδή πότε θα πέσουν όλοι μαζί πάνω μας? Πότε θα πάρουν εντολή, πέστε εσείς από εκεί, εσείς από εκεί, εσείς από εκεί, εσείς από εκεί, να δούμε, ξέρω εγώ. Και αν συνυπολογίσουμε και τον εντός των τυχών εχθρό, τι γίνεται? Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Νομίζω μόνο αυτό μπορούμε να... Γιατί νομίζω ότι όλη η κατάσταση μέχρι τώρα που βιώνει η χώρα τα τελευταία 5 χρόνια, μόνο με την προστασία του Θεού είμαστε ακόμα. Το πιστεύω κι εγώ. Δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί σε καμία χώρα πολιτική του ηγεσία, πολιτική ηγεσία της χώρας, στρατιωτική ηγεσία της χώρας, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ακόμα και το επίσημο θρησκευτικό δόγμα της χώρας, οι ηγεσίες τους, να βάλουν κατά του ελληνικού λαού, κατά του λαού, κατά ενός λαού. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πάντα τα υφίσταται αυτός ο ελληνικός λαός. Βρε κάποιος να σηκωθεί, να σηκώσει πάνω το ανάστημα για να πει, φτάνει ρε, ως εδώ ρε. Τι γίνεται εδώ? Βγήκε κανείς να φωνάξει από την ώρα εκείνη τη στιγμή που έγινε τέτοιο πραξικόπημα στη χώρα? Τι κάνατε ρε? Πραξικόπημα κάνατε μέσα στη χώρα? Τι είπε ο ελληνικός λαός? Δεν είπε όχι? Θα το σεβαστείτε, θέλετε, δεν θέλετε? Σιωπή η δικαιοσύνη, σιωπή ο στρατός, σιωπή η εκκλησία, σιωπή οι δημοσιογράφοι, σιωπή οι πάντες και τα πάντα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Βρε, τι έγινε? Τίποτα. Αφήστε να περάσει λίγο καιρός, λίγο καιρός, λίγο καιρός. Δηλαδή, ναι, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με 1000 δυο άλλα πράγματα. Ξανά μεταρρυθμίσεις, ξανά θα φέρουμε ασφαλιστικό, ξανά αυτό, ξανά εκείνο, ξανά θα σας πάρουμε τα σπίτια τώρα, ξανά κατασχέσεις, ξανά αυτό, ξανά στο ίδιο τροπάρι και στο ίδιο... Και κάτι θα, κάπου πρέπει να σταματήσει, έτσι, κάπου πρέπει αυτή η ιστορία να βρει ένα τοίχο. Όσοι κι αν είναι αυτός ο τοίχος. Κάνατε αναφορά στην ηγεσία της Εκκλησίας, να μείνουμε λίγο εδώ. Ναι. Τι έγινε την ημέρα των φώτων? Των Θεοφανίων, τι έγινε? Ναι, τι... Σας είπα, σε αυτή τη χώρα έχουν συμβεί τα πιο απίθανα πράγματα. Το ένα σοκ πίσω από το άλλο δέχεται ο ελληνικός λαός. Ήτανε μία καθαρή παραχώρηση ιεροσύνης ενός δεσπότη σε ένα λαϊκό. Και τώρα μιλάμε και γιατί λαϊκό μιλάμε. Για έναν άθεο. Γίνεται αγιασμός των υδάτων και έχουμε παραχώρηση του Σταυρού. Καταρχήν,
Αυτό δείχνει ότι δεν είναι άθεος. Σας πω το εξής. Ο άθεος, ένας άνθρωπος άθεος, δεν παρευρίσκεται σε τελετές, θρησκευτικές τελετές κανένας δόγματος θρησκείας. Κανένας. Ξέρετε ποιος ήταν άθεος? Ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ μετά την ίδρυση του 1948, ήταν ο Μπενγκουριόν. Ο Μπενγκουριόν ήταν άθεος. Μάλιστα. Δήλωνε άθεος. Ναι. Ποτέ δεν φόρεσε το κιπά, το σκουφάκι τους, και ποτέ δεν παραβρέθηκε σε καμία συναγωγή και σε καμία θρησκευτική τελετή των Εβραίων. Ποτέ. Δεν είναι άθεοι. Ντρέπονται να πούν και να ονοματίσουν τον σατανά που πιστεύουν. Ο σατανισμός από πίσω. Μάλιστα. Δεν είναι άθεοι. Μάλιστα. Το δίνει λοιπόν το Σταυρό, όχι σαν ανάθεο, αλλά στον αντί Χριστό. Ο δεσπότης του Χριστού. Ο συμβολισμός εξαιρετικός που κάνετε. Έτσι, έτσι, έτσι. Το θέμα δεν είναι τι έκανε κάποιος. Έχει ξαναγίνει ποτέ να πάει το Σταυρό και να καθαγιάσει τα ύδατα λεπτός? Καταρχήν δεν τα καθαγίασε. Αν πούμε ότι προσπάθησε να γίνει η τελετή του η τελετή του μυστηρίου δεν έγινε. Ναι, τι λέμε τώρα. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Το να παραχωρεί η ιεροσύνη στον... Ναι. Σε πρωθυπουργό ή πρώτη δημοκρατία ή δήμαρχο... Σας λέω πρωτόγνωρα πράγματα. Το θέμα είναι... Η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος τώρα, η Ιερά Σύνοδος, η οποία ελέγχει τον συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Χωρίς Μητρόπολη, με το βαθμό του Μητροπολίτη. Ναι. Τον οποίο τον ελέγχει. Τι έκανε? Τι πρέπει να κάνει? Λοιπόν, σας πω το εξής. Αν δεν κάνει τίποτα και αν δεν καθαιρεθεί, ήταν όλοι εν γνώση τους. Ήταν εν γνώση όλων αυτό το οποίο έγινε. Ναι. Και είναι σε τέτοιο βαθμό ελεγχόμενοι, κοιτάξτε, φαίνεται ξεκάθαρα. Κορυφή τους πλέον δεν έχουν τον Χριστό. Εάν υπηρετείς τον Χριστό, δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή. Δεν υπάρχουν λέξεις για να μπορέσεις να εκφράσεις. Ξέρετε, αυτή η πλούσια ελληνική γλώσσα έχει φτάσει σε ένα σημείο, δεν μπόρεσε να εφεύρει και να γεννήσει λέξεις για να περιγράψει τέτοιες αθλειότητες. Δηλαδή, όπως και να τις χαρακτηρίσεις, είναι ακόμα χειρότερο. Όμως, κύριε Λαβρόπουλε, μεγάλη μερίδα του λαού περιμένει από τους θρησιαστικούς ηγέτες να ορθώσουν το ανάστημά τους. Καμιά φορά βγάζουν κανένα έτσι, ας το πούμε, ακίνδυνο, κάποιο ακίνδυνο εγκύκλιο ή κάποιο ακίνδυνο άρθρο. Και βλέπει τον ενθουσιασμό, αν μίλησε ο τάδε και κοίτα τι έγραψε, κοίτα τι είπε, κοίτα τι έκανε. Περιμένει δηλαδή από αυτούς τι τους βλέπει ως... Είναι βαθιά πίστη του λαού κατά βάθος. Τι γίνεται, ναι. Και πίσω από αυτούς βλέπει εν δυνάμει σωτήρα το Χριστό. Τη σωτηρία τη βλέπει από τον Χριστό και εν δυνάμει και από τον Χριστό διαμέσου των ανθρώπων. Εκπροσωπούν όμως σήμερα αυτή τον Χριστό? Σε ποιο βαθμό? Και τι κάνουν? Είναι μεγάλο ερώτημα. Θα σας πω το εξής. Αν μπορούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα. Όχι τη δυνατότητα, τη δυνατότητα την έχουν. Αν είχαν τη θέληση να μεταφέρουν στο λαό τα πνευματικά χαρίσματα ως ηγέτες, πνευματικοί ηγέτες, ως Απόστολοι του Χριστού. Έτσι. Αν μπορούσαν να μεταφέρουν στο λαό αυτή την πνευματική δύναμη. Αν ήθελαν. Γιατί μπορούν, σίγουρα μπορούν να την. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να την έχεις και να μην μπορείς. Την έχουν τη δύναμη. Ναι. Αν ήθελαν να τη μεταφέρουν στο λαό, ο λαός θα ήταν πνευματικά κατερτισμένος. Ένας λαός πνευματικά κατερτισμένος... Θα διάμεινες, θα μπορούσε να χειραγωγηθεί από κανένα. Δεν θα μπορούσε να χειραγωγηθεί από κανένα. Έτσι. Αυτό που έχουν χτυπήσει σε αυτή τη χώρα είναι πρωτίστως το πνεύμα. Το υλικό έρχεται και παρέρχεται. Μα ο ελληνισμός είναι πνεύμα, κύριε Λαβρόπουλε. Αυτό. Σωστά χτυπάνε. Αυτοί ξέρουν που χτυπάνε.
Ξέρουν που χτυπάνε. Και ας έχουν το δικαίωμα να μας επιτεθούν με όποιο τρόπο θέλουν, όπως θέλουν. Εμείς δεν αμυνόμαστε. Έχουν κάποιες ευθύνες απέναντι στο λαό. Δεν είναι... Σε καμία μα σε καμία ευθύνη τους δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος που πρέπει. Ακριβώς. Δεν είναι θα πού... επίσκοποι. Επίσκοποι. Επίσκοπος σημαίνει υπηρέτης του λαού. Αυτό σημαίνει. Πού είναι λοιπόν σήμερα που μαστίζεται χάθηκαν πάρα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μαστίζεται ο ελληνικός λαός. Πού είναι αυτοί, πού βρίσκονται, είναι κρυμμένοι, πού. Χάθηκαν πάρα πολλά. Ίσως δεν έχουν το θάρρος αυτή τη στιγμή να βγουν και να πούν αυτό το οποίο ζητεί η Εκκλησία από τον οποιονδήποτε κάνει το λάθος. Τη μετάνοια, τη συγγνώμη, επιστρέφω. Ή είδα ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το βάρος της ευθύνης που πέφτει αυτή τη στιγμή πάνω στην πλάτη μου. Δεν μπορώ. Ναι. Δεν μένω και η Λαυρόπουλε. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ και μένω εδώ. Τι με έχει κάνει τότε. Εντάξει. Φεύγω. Και έρχεται ο επόμενος που θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Έτσι δεν είναι. Αυτό πρέπει να κάνει τη στιγμή που έχει τη συνέστηση. Ακριβώς. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, είναι μια αλυσίδα. Αν είχε τη συνέστηση αυτής της ευθύνης, θεωρώ ότι ελάχιστοι θα επιζητούσαν τη θέση του επισκόπου. Ελάχιστοι. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ποια είναι η διαφορά της θέσεως του επισκόπου από τον ιερέα και από τον μοναχό. Αν είναι μόνο το θέμα της τέλεσης των μυστηρίων, τα κάνει και ο ιερέας. Δεν χρειάζεται επίσκοπο. Τεράστια είναι. Το βάρος δεν είναι να βγω και να πω ένα λόγο. Τον ίδιο λόγο μπορεί να τον πει και ο ιερέας. Δεν είναι το θέμα της προσευχής, προσεύχεται και ο μοναχός. Ας γίνω μοναχός και να πάω να προσεύχομαι. Είναι το βάρος της ευθύνης, αν μπορώ να το μεταφέρω στους ώμους μου ή δεν μπορώ. Τι λέτε, Πατσί, τι λέτε. Αν δεν μπορώ, άστο. Τι λέτε, άστο, κατάλαβε κάποιος άλλος. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα είχαν μπει μπροστά σε αυτή την επίθεση που έχει δεχθεί ο λαός από τους πολιτικούς. Αν οι πρώτοι που θα είχαν μπει μπροστά, τι κάνετε εδώ. Γιατί έφυγε τη μέση του στόλου μας. Μακαριστώς, φάνηκε ότι ήταν εμπόδιο στο σύστημα μεγάλο. Μακαριστώς μπορεί να... Ποιος πήρε, κύριε Λαμπρόπουλε, την νεολαία και την έφυγε μέσα στην εκκλησία. Ποιος πήρε. Είπε, ελάτε. Προσπάθησε. Και πήγαν. Και ήταν βασικά. Και πήγαν. Πήγε η νεολαία. Άκουσε η νεολαία. Και ανταποκρίθηκε. Σήμερα ποιος το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, τα αδιέξοδα που δημιουργεί η κοινωνία στον κάθε άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπο τα αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή. Έτσι. Είτε είναι μέσα στην. Είτε έχει την καλύτερη δουλειά, είτε είναι πετυχημένος, είναι δεν είναι πετυχημένος. Μέσα στη ζωή, αν πορευτείς χωρίς πνευματικότητα, χωρίς εκκλησία, χωρίς Χριστό, χωρίς αλήθεια, αντιμετωπίζει αδιέξοδα. Αυτά τα αδιέξοδα η νεολαία τα αντιλαμβάνεται. Στο αδιέξοδο είναι η ώρα της διεξόδου. Πάμε και από εδώ. Εκεί υπάρχει, βλέπουμε, ξέρουμε, ακούμε. Ξέρουμε ότι κατά βάθος εκεί κάτι υπάρχει, απλά θέλουμε κάποιους να μας οδηγήσουν μωρέ προς τα εκεί, γιατί έχουμε απομακρυνθεί. Τώρα είμαστε σε ξένο δρόμο, έχουμε μπει σε κάτι χωράφια, είναι δύσκολο να βγούμε. Ελάτε, πιάστε μας από το χέρι και δείξτε μας το δρόμο. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ο Μακαριστός. Και όπως θα μπορούσε να έδειξε ότι... Όταν έδειξε ότι είχε τη... Και είχε, και δυναμή, είχε και κάτι άλλο. Και το στένος. Είχε και κάτι άλλο που έχει κάνει κάτι που δεν έχει κάνει κανένας. Κατεβάζει το λαό στον κόσμο, στον δρόμο. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά, το πιο σημαντικό. Κατεβάζει το λαό στον δρόμο. Κάτι που δεν κατάφερε σήμερα... σε αυτό το μέγεθος να το επιτύχει κανένας πολιτικός. Κανένας. Μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Μέχρι σήμερα. Έτσι. Ποιος πιστεύετε σήμερα μπορεί. Μήπως... σε μια εποχή που ο λαός πιέζεται και δοκιμάζεται τόσο πολύ, να πει στο λαό κατέβα στο δρόμο για διαμαρτυρία, εδώ θα διαμαρτυρηθούμε, εδώ. Και να κατέβει ο λαός. Δεν εμπιστεύεται κανέναν σήμερα. Μήπως έπαθε την πλάκα του το σύστημα, αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια.
έτσι, έτσι. Εκεί βλέπεις ότι... Θα τον φέρει τη θέση. Και να φέρει τη θέση του έναν άλλον που θα είναι φιλήσιμος. Και δεν θα ενοχλεί. Το τι γίνεται στις εκλογές, αν το άφηναν, όπως είχε πει τότε, θυμάμαι, ο σημερινός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άνθιμος, τότε είχε πει ότι μην ανησυχείτε, γιατί επεμβαίνει το Άγιο Πνεύμα και βγαίνει και εκλέγει. Ό,τι και να λέμε εμείς, έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και εκλέγει τον Μητροπολίτη, τον Αρχιεπίσκοπο. Αν ήταν έτσι, δεν θα γνώριζαν οι δημοσιογράφοι πόσα θα πάρει ο καθένας ψήφου στην πρώτη ψηφοφορία, πόσους θα πάρει στη δεύτερη, πόσους θα πάρει στην τρίτη. Μήπως λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι δημοσιογράφοι. Ναι, δεν λειτουργεί να του πω τη σεβασμιότητά του έτσι το Άγιο Πνεύμα, ώστε να ειδοποιεί και τους δημοσιογράφους. Αν το άφηναν το Άγιο Πνεύμα, πραγματικά θα λειτουργούσε έτσι. Αλλά δεν θα πήγαινε κανένας προκαθορισμένα από πριν να γνωρίζει τι θα ψηφίσει, ανάλογα με το τι αυλή έχει δημιουργηθεί. Ο καθένας τι συμπάθειες έχει, τι αντιπάθειες. Γνώριζαν οι πάντες πώς θα ψηφίσει και τι θα ψηφίσει ο καθένας. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή η κατάσταση, όταν ο υπεύθυνος να ανεβάσει πνευματικά τον άνθρωπο, είναι ο ίδιος πνευματικά χαμηλά, δεν μπορεί να ανεβάσει κανέναν. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους στο επίπεδο το οποίο βρίσκεται. Τι βλέπετε να γίνεται, τι θα έπρεπε να γίνει και στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και της εκκλησιαστικής ηγεσίας, μια και αυτά τα δύο θέματα έτσι έχουν τον χρόνο να πιάσουμε σήμερα, επειδή και ο χρόνος σχεδόν παρέχεται της εκπομπής, τι ως μήνυμα, ως συμβουλή, τι θα λέγατε, ως πρόβληψη ενδεχομένως. Οι νεότεροι, όσοι βρίσκονται μέσα στα σώματα του στρατού, όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στον ελληνικό στρατό, να γνωρίζουν ότι όρκος είναι πρώτα πίστη στην πατρίδα. Πάντων τιμιωτέρων εστί πατρίς. Διαφυλάξουμε την πατρίδα. Ό,τι και να περάσει αυτός ο λαός και αυτός ο τόπος, θα έχουμε πατρίδα να ξαναχτίσουμε. Δεν διαφυλάξουμε την πατρίδα. Όσο χρήμα και αν έρθει και ό,τι και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε πατρίδα. Σε μια στιγμή, σε μια περίοδο που την πατρίδα την πολεμάνε και την καιροφυλακτούν τριγύρω λύκοι. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν, ότι έχουν μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή. Όσοι βρίσκονται μέσα στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Το ίδιο πρέπει να γνωρίζουν και οι πνευματικοί μας ποιμένες. Ότι έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στο λαό. Έχουν ευθύνη για την πνευματική του κατάντια. Και πρέπει αυτή τη στιγμή, έστω και αργά, να μπορέσουν να αναλάβουν και να σηκώσουν τις ευθύνες τους. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του ικανό να βγάλει αυτό το λαό μέσα από την πνευματική, το πνευματικό σκότος, ας κοιτάξει ο καθένας τη Μητροπολή του. Ας κοιτάξει την περιοχή του. Όποιος νομίζει ότι μπορεί και είναι ικανός να ανεβάσει λίγο πνευματικά τον κόσμο, ώστε στο κάτω-κάτω να σε ανεβάσω λίγο πνευματικά, το πρόβλημα που σου δημιουργεί αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία, αυτοί που δεν σέβονται κανέναν και τίποτα, να μην σε οδηγήσει στην αυτοκτονία, να σε ανεβάσω λίγο πνευματικά και να σου δώσω μια άλλη διέξοδο, να δεις ότι δεν είναι τα πάντα αυτό. Αυτό αν σε ανεβάσω πνευματικά θα το κατορθώσω. Ας φροντίσουν λοιπόν να μειώσουν τις αυτοκτονίες ο καθένας μέσα στην Μητροπολή του. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, κάπου εδώ ο χρόνος θα είστε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε
ώρες για αυτά τα θέματα. Θα έχουμε πάλι την ευκαιρία, πιστεύω, να συναντηθούμε. Εγώ σας ευχαριστήσω πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάνω επανειλημμένως αναφορές και για την περίπτωση των όπλων δυνάμεων και για την Εκκλησία. Στην πατρίδα, σε αυτήν την πατρίδα, την οποία από ό,τι βλέπουμε οι πάντες εχθρεύονται, πολεμούν και μισούν, θα έλεγα. Αν όμως συμβουλευτούμε τους αρχαίους προγόνους μας, να θυμηθούμε αυτό το σοφό που είχαν πει, «Μητρώστε και παθρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον εστί πατρίς και μίσον ημίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν έχουσιν». Χαίρετε.